μπορείτε αυτό εδώ το οποίο θα δείτε, όπου ουσιαστικά εδώ είναι ένας τύπος στην αρχή του βίντεο, στη μέση του βίντεο, μετά από 3 λεπτά και στο τέλος του βίντεο. Παρατηρείτε κάτι σε αυτό το πρόσωπο? Έχει πάρει φωτιά ο τύπος. Έχει πάρει φωτιά η θερμοκρασία του. Έχει ανέβει πάνω από 2 βαθμούς. Εντάξει. Είναι μια περίπτωση like a textbook, όπου ουσιαστικά υπάρχει ο interrogator, ο ανακριτής, ο οποίος υποβάλλει συνεχείς ερωτήσεις και αν κάποιος έχει πει ψέματα, είναι η φυσική αντίδραση, όπως θα δείτε. Γιατί έγινε αυτό? Φταίει το template. Ποια είναι η λύση? Να χρησιμοποιήσω ένα template το οποίο στο χρόνο ενημερώνεται. Δηλαδή κράτησα το template το αρχικό μου, αλλά το αρχικό template το ενημερώνω σε τακτά χρονικά διαστήματα. Πλέον το ενημερώνω από frame σε frame. Έτσι. Άρα ουσιαστικά και αυτό το πρόβλημα δεν υφίσταται. Αυτό είναι ουσιαστικά και το κομμάτι της ομιλίας που ήθελα να δώσω από την αρχή. Όμως θέλω να σας δείξω εφαρμογές αυτού του tracking σε πραγματικά προβλήματα τώρα. Έτσι που μας απασχολούν. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι ουσιαστικά. Να ρωτήσω κάτι για το προηγούμενο. Πώς ενημερώνω σε κάθε frame την θερμοκρασία? Άμα κάπου το έχω χάσει, άμα έχω χάσει το σημείο που θέλω να ψάξω και έχω ενημερώσει τη θερμοκρασία, σημαίνει ότι έχασα το παιχνίδι τελείως. Πώς ενημερώνω, να το πω αυτό. Η χρονική στιγμή TAF, το template είναι αυτό. Η χρονική στιγμή TAF πλην 1 έρχεται ένα καινούριο image. Ουσιαστικά παίρνω την αφαίρεση αυτών των δύο και εντοπίζω τις περιοχές στις οποίες υπάρχει η μικρότερη και η μεγαλύτερη δυνατή απόκριση. Εάν όλα αυτά διαφέρουν πάρα πολύ δραματικά, πάρα πολύ μεταξύ τους, καταλαβαίνω ότι έχω χάσει το παιχνίδι και το σταματάω εκεί. Εάν όμως, που συμβαίνει στην πράξη, γιατί μιλάμε για 32 δευτερολέπτο, δεν συμβαίνει αυτό, βρίσκω αυτά που αποκαλούμε seeds, δηλαδή τους σπόρους. Ποιοι είναι οι σπόροι? Είναι τα pixel που είτε έχουν μηδενική μεταβολή, άρα είναι πολύ καλά ενημερωμένα, ή έχουν πολύ μεγάλη μεταβολή, άρα κάτι έχουν χάσει. Τώρα προσέξτε, καθώς εγώ κινούμαι και καθώς κινείται και το αντίστοιχο κομμάτι το οποίο καταγράφω, παίζουμε με κανόνες γεωμετρίας πλέον. Γιατί κοιτάω προβολές τρισδιάστατα σε διδιάστατα πράγματα. Άρα το πού μπορεί να πάει το κάθε ένα εξαρτάται εκεί μέσα, παίζει ένα κάποιο ρόλο. Σε τελική περίπτωση χρησιμοποιούμε αυτό που λέμε Mate Algorithm, το οποίο με μπεϊζιανό φυσικά τι άλλο τρόπο χρησιμοποιεί την πληροφορία από τα pixels τα οποία είναι αναλύωτα και δίνει με τι πιθανότητα πρέπει να ενημερώσει τα υπόλοιπα. Άρα είναι κάτι το οποίο σταδιακά ενημερώνεται και κάνει adaptation σε αυτή τη θερμοκρασία. Αναγκαιότητα είναι 9 παρα 10 μόνο. Θα το πάω όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά νομίζω αυτό είναι το πιο φαν κομμάτι. Θα έρθει κλειδίδα, αυτό είναι το δεύτερο. Δεν νομίζω, έχουμε εκλογές από, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Το οποίο σημαίνει ότι. Αν έρθουν παιδιά, ξέρετε, θα πούμε ότι είμαστε από μια παράταξη εδώ, οπότε δεν θα τολμήσει κανένα να μα αποκλείσει. Θα έχω και πείτε σε σεμινάριο, θα του πετάξουμε έξω. Λοιπόν. Αφήμως. Αυτό που βλέπετε είναι το hardware το οποίο χρησιμοποιούμε σε όλες τις εφαρμογές μας. Αναπτύχθηκε. Ξεκίνησε από κάτι πολύ απλό και έχει αναπτυχθεί σε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Πάνω ουσιαστικά είναι η θερμική κάμερα, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Υπάρχει υπολογιστής, εργαστές μέσα κλπ. Οθόνη, keyboard κλπ. Αυτό είναι, πάση περιπτώσει, ένα μηχάνημα το οποίο πραγματοποιεί μετρήσεις στην περιοχή του προσώπου με ποικίλες εφαρμογές. Έχουμε κατασκευάσει από ερευνητικά προγράμματα και έχουμε διαθέσει σε ερευνητικά κέντρα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρχουν καλά 30 με 50 τέτοια σκόρπια σε διάφορα μέρη της Αμερικής όπου χρησιμοποιούμε. Έτσι, για πολλές και διάφορες εφαρμογές. Είναι αυτό που θα το αποκαλώ αφήμως από εδώ και πέρα, έτσι, Automated Thermal Monitoring System. Τι μπορώ να κάνω? Λοιπόν, μπορώ να πάρω ζωτική σημασία πληροφορία χωρίς να ακουμπήσω τον ασθενή. Συγκεκριμένα, από την περιοχή εδώ γύρω από τα μάτια, δεν θα χρειαστώ το πόντε, από την περιοχή εδώ γύρω από τα μάτια, μπορώ να πάρω πληροφορίες για την ροή του αίματος.
με το οποίο θα μου είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Αυτή εδώ είναι η καροτίδα. Είναι μια βασική φλέβα η οποία περνάει από εδώ. Γι' αυτό τον λόγο, όταν ρωτάτε σε κάποιον, το σφιγμό πιάνει εδώ πάνω και παίρνει το ρολόι για να δει. Έτσι, όταν έχει κάποιο όργανο, ας πούμε. Ουσιαστικά αυτό μπορώ να το κάνω σε απόσταση. Μόνο με ένα θερμικό, με μια θερμική κάμερα. Μπορώ να δω το ρυθμό αναπνοής. Γιατί εισπνέω και εκπνέω με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η διαφορά στη θερμοκρασία. Εντάξει. Άρα δεν είναι μακριά το σενάριο όπου επισκέπτομαι το νοσοκομείο. Να διευκρινίσω κάτι άλλο. Μιλάω για δεδομένα όχι Ελλάδας. Έτσι. Όταν πας εκεί σε νοσοκομείο στο εξωτερικό συνήθως, το πρώτο πράγμα είναι να δουν ποιος είσαι, εάν υπάρχει ιατρικό ιστορικό καταγεγραμμένο, που συνήθως υπάρχει αν και εφόσον ανήκεις κάποιον, ας πούμε. Και αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι θα σου πάρουν την πίεση, θα σου πάρουν τη θερμοκρασία, θα σου πάρουν διάφορες μετρήσεις. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν καθώς κάθεσαι στην καρέκλα και περιμένεις να έρθει ο γιατρός για να σε δει. Εκτυπώνονται, το παίρνει έτοιμο και το βλέπει. Απλή, εύκολη, γρήγορη εφαρμογή. Αυτό το οποίο ήταν ο μοχλός ανάπτυξης της έρευνας, ήταν αυτό που λέμε deception detection, έτσι, ανάλυση ψεύδους. Ο καλύτερος τρόπος είναι να είσαι ο Πινόκιο. Έτσι, μόλις πεις ψέματα, μεγαλώνει η μύτη σου. Ό,τι θαύματος, οι άνθρωποι δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να λένε ψέματα χωρίς να είναι εύκολο να τους πιάσει κάποιο. Πόσοι από εσάς έχετε δει το Meet the Parents? Γαμπρός της συμφοράς. Λοιπόν, ο τύπος εκεί χρησιμοποίησε αυτό που λέμε ένα lie detector. Εντάξει. Μη φανταστείτε, ουσιαστικά βλέπετε το Robert De Niro εδώ με μία σειρά από μολύβια να γράφει πάνω στο σήμα και να υποδεικνύει αυτή είναι η ισορροπία. Εδώ έχει αγχωθεί, εδώ λέει ψέματα, εδώ λέει αλήθεια κλπ. Αυτό γινόταν παλιά έτσι με το χέρι. Όπως βλέπετε, τίποτα από αυτά δεν έχει αλλάξει, μόνο που έχει πει ο ένας υπολογιστής. Τι είναι το lie detection machine ουσιαστικά? Σου περνά μία διπλή ζώνη εδώ και εδώ, όπου πρακτικά μετράει το ρυθμό αναπνοής. Έτσι, εισπνοή, εκπνοή. Είναι μία διαστολή, συστολή. Άρα καταγράφει αυτή την κίνηση. Σου περνά αυτό για να σου πάρουν τον ρυθμό της καρδιάς κτλ. Και έχεις μία σειρά από ηλεκτρόδια στα δάχτυλα, τα οποία σου δίνουν αυτό που λέμε galvanic skin response, έτσι το γνωστό GSR. Τι είναι αυτό? Μετράει την εφίδρωση. Είναι ένα κύκλωμα, κλειστό κύκλωμα. Όλοι μας υδρώνουμε συνεχώς. Όταν λέω υδρότα, μην φανταστείτε υδρότα ο οποίος τρέχει ποτάμι. Η φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού είναι ανά πάσα ώρα και στιγμή να υδρώνει. Τι σημαίνει υδρώνω? Σε ένα θερμικό image είναι μικροί μαύροι κόκκοι οι οποίοι αναβοσβήνουν ουσιαστικά. Υδρώνεις, ψύχεται την περιοχή. Υδρώνεις, ψύχεται την περιοχή. Και το καθεξής. Αυτό λοιπόν το κάνουν και προσπαθούν να καταλάβουν άμα λες αλήθεια ή ψέμα. Σκεφτείτε τώρα το σενάριο όπου ουσιαστικά είστε κατηγορούμενος για κάτι, είστε αθώος. Μην θέλω συγκεκριμένα παραδείγματα, και σου βάζουν όλα αυτά για να δουν εάν λες αλήθεια ή όχι. Πόσο άνετα θα είναι αυτό? Καθόλου. Τι είναι αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν εδώ? Για ποιο λόγο τα κάνουν όλα αυτά? Όταν κάποιος λέει ψέματα, έχει στρες. Και όταν έχει στρες, έχει κάποια συγκεκριμένη φυσιολογική αντίδραση. Κοκκινίζει ο τύπος πριν, ανεβαίνει η θερμοκρασία, υδρώνει. Να μην μιλήσω για διάφορα άλλα χαρακτηριστικά, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένα βιομετρικά χαρακτηριστικά που αλλάζουν όταν έχετε στρες. Όταν λέτε λοιπόν ψέματα και είστε υποπίεση, είστε πολύ πιθανό να είστε σε στρες. Και αυτό μπορεί να ανιχνευτεί με αυτό. Όχι πάντα, με ακρίβεια γύρω στο 83% είναι το ποσοστό ακρίβειας που έχει αυτό εδώ το τεστ. Εντάξει, δεν υπάρχει τέτοιο τεστ. Εκτός ο Τζόναθαν Ντάλτον, by the way. Αυτός ο τύπος που δούλεψε πάνω στο τράγκλι. Ποια είναι η δική μας προσέγγιση? Λοιπόν, το στρες έχει συνδεθεί με αυτό που λέμε fight or flight syndrome. Τι σημαίνει αυτό?
από τότε που ζούσαμε πάνω στα δέντρα, εντάξει, δηλαδή δεν ήμασταν οι σημερινοί άνθρωποι στη μορφή την οποία είμαστε, τουλάχιστον στην ανάπτυξη. Όταν αντιμετωπίζαμε κίνδυνο, είχαμε δύο δυνατά διέξοδα. Fight or flight. Είτε κάθομαι και το πολεμώ, εντάξει, είναι κάποιος άλλος ο οποίος είναι του χεριού μου, κάθομαι, τον δέρνω και φεύγει από τη δική μου σπηλιά, είτε είναι μία αρκούδα, οπότε κινδυνεύω άμεσα και το βάζω στα πόδια. Εντάξει. Τι συμβαίνει όμως σε αυτή την κατάσταση? Όλα τα ζωτικά μας όργανα είναι στο κεφάλι. Επομένως, όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται εδώ πάνω. Το οποίο σημαίνει ότι είναι η περιοχή σε έντονη διεργασία, άρα υπάρχει αυξημένη εφίδρωση για να μπορέσει να κατεβάσει τη θερμοκρασία η οποία ανεβαίνει από το γεγονός ότι στέλνω περισσότερο αίμα εδώ και καλούμε να πάρω άμεσα μια γρήγορη απόφαση. Εντάξει. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Δεν αντιδρούν όλοι οι άνθρωποι το ίδιο στο στρες. Αυτό το οποίο βρήκαμε εμείς είναι ουσιαστικά ότι αν κάποιος δει το τι συμβαίνει γύρω από τα μάτια, υπάρχουν αυτές εδώ οι δύο αρτηρίες. Σε αυτό λοιπόν το μέρος υπάρχει πολύ καλή πληροφορία αναφορικά με την θερμοκρασία, τη μεταβολή της θερμοκρασίας. Καταφέραμε λοιπόν να εντοπίσουμε τις περιπτώσεις στις οποίες κάποιος ψεύδεται. Έχω spikes στο αντίστοιχο σήμα, έχω δηλαδή απότομα πνεύματα στο σήμα το οποίο καταγράφει τη θερμοκρασία σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αυτή η περιοχή είναι καταπληκτική. Γιατί? Ένα από τα προβλήματα που έχουμε στο πρόσωπο είναι ότι μπορεί να υπάρχει αυτό που λέμε facial fat, έτσι, δηλαδή λίπος. Όταν υπάρχει λίπος, δεν μπορώ να δω τις αντιρρήσεις που είναι από μέσα. Άρα δεν έχω καλή πληροφορία. Εδώ στα μάτια είναι μια καλή περιοχή. Είναι καθαρή περιοχή συνήθως, εκτός αν κάποιος φοράει γυαλιά. Εντάξει. Και είναι εύκολα προσβάσιμο. Χρησιμοποίησαμε λοιπόν αυτό και καταφέραμε να φτιάξουμε ένα τεστ. Δεν θα σας πω περισσότερες πληροφορίες για το τι κάνουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Θέλω να παίξουμε λίγο και να αποφασίσουμε αν κάποιος λέει αλήθεια ή ψέματα. Σε άγνωστα σε εμάς δεδομένα, 40 ατόμων, είχαμε ποσοστό επιτυχίας 87,5%. Εντάξει, δηλαδή τα πήγαμε καλύτερα από ό,τι τα πάει το lie detector. Και μάλιστα το πιο σημαντικό απ' όλα, μπορούμε να το εφαρμόσουμε χωρίς να αγγίξει τον άλλο. Χωρίς να το ξέρει κανένας. Εντάξει, είσαι σε ένα αεροδρόμιο και που λες, το αλλάζει καμιά βολόμαση, σου λέει όχι. Βέβαια, περιμένω να σας πω ότι ουσιαστικά για να δουλέψει αυτό εδώ πρέπει να ασκηθεί κάποια πίεση. Δηλαδή το να πει κάποιος αυτό που λέμε social lies, δηλαδή γυμνάζεσαι, ναι, κάνω κάθε μέρα 4 ώρες σχολή. Είναι ένα social lie, δηλαδή το λέω χωρίς ας πούμε να σκέφτομαι κάτι άλλο. Εάν όμως έχω κάποιον ανακριτή απέναντι μου και αρχίσει να μου απευθύνει ερωτήσεις, κολυμπάς 4 ώρες, αλήθεια, σε ποιο κολυμπητήριο πας, ναι, τι ώρες. Νομίζω ότι αυτό ήταν κλειστό τις τελευταίους 2 μήνες. Πώς και κατάφερες και πήγες εκεί. Αυτά όλα αρχίζουν εμένα και they put me on the spot, όπως λέμε. Μου αυξάνουν την πίεση, γιατί έχω υποψιαστεί ότι καταλαβαίνει ότι λέω ψέματα, αλλά προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να ανταποκριθώ σε αυτό. Sleep studies. Εδώ πάνω βλέπετε τον τύπο ο οποίος εκπνέει. Είναι κάπως σαν spray φαίνεται. Όταν εκπνέει, έτσι, γιατί είναι ζεστός αέρας ο οποίος βγαίνει. Γιατί όταν λέμε sleep studies, εννοούμε μελέτες που χρησιμοποιούνται για τον ύπνο. Τις καταπληκτικές μελέτες. Πας στο νοσοκομείο, σου λένε από εδώ είναι το δωμάτιό σας, μπαίνεις μέσα, ξαπλώνεις και κοιμάσαι. Έτσι και παρα...